είναι ότι είναι μια προσπάθεια η Νέα Αριστερά, η οποία συνδυάζει και την εμπειρία και όλες τις καλές παραδόσεις της αριστεράς στον τόπο, αλλά και ένα νέο αέρα απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, στους εργαζόμενους, στη νέα γενιά, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στη Κοζάνη, στην καρδιά της λιγνητικής παραγωγής και μέσω πολυμητοποίησης, να πούμε ότι ο κόσμος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος, η περιοχή ερημοποιείται και φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Άρα πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να αναλάβουν την υπόθεση και η πρώτη επιλογή που πρέπει να κάνουν είναι να ψηφίσουν, να πάνε στις κάλπες. Και εγώ θα έλεγα να επιλέξουν το ψηφοδέλτιο, το προψηφοδέλτιο της Νέας Αριστεράς για να σταλεί και ένα μήνυμα σε μια κυβέρνηση που πραγματικά είναι ανάγκη. Μεταφορών Ελλάδας και μέρος της διοίκησης για σένα. Μια και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει καμία πρόθεση να πατάξει την ακρίβεια, ο μόνος τρόπος ανάκαμψης και στήριξης των εργαζόμενων είναι η αύξηση των μισθών. Όπως γνωρίζετε, οι μισθοί έχουν αυξηθεί από το 2012. Τότε, με συγκεκριμένη πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις και μειώθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 22 και 32%. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι έχουν περάσει διαδικτικά από μια σειρά κρίσεις. Οικονομική κρίση, οικονομική κρίση, κρίση ενεργειακή και κρίση και ακρίβειας. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποστεί τα πάνδυνα. Το διάστημα αυτό, το χρονικό διάστημα των μνημονιών, εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον εργαζόμενοι άλλαξαν θέσεις εργασίας, απολύθηκαν, υπήρχαν βλαπτικές μεταβολές, υπήρχαν μειώσεις μισθών, εκβιασμοί και βεβαίως επικράτησε και ήταν και ένας από τους στόχους αυτής της πολιτικής των μνημονίων, ώστε να επικρατήσει ο φόβος απέναντι στην εργοδοσία. Ήταν εκτεθειμένοι απέναντι στην εργοδοσία και ήταν αναγκασμένοι να υποκύπτουν σε οποιαδήποτε απέτηση της εργοδοσίας. Τα αιτήματα αυτή τη στιγμή των συνδικάτων, από τη στιγμή που, όπως σας είπα, δεν έχει καμία πρόθεση να πατάξει την ακρίβεια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι η αύξηση των μισθών. Η αύξηση των μισθών γίνεται με δύο λόγους, με δύο τρόπους. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού και μέσω των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Το εργαλείο του καθορισμού του κατώτατου μισθού έχει αφορηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, από το 2012. Αυτό το εργαλείο το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και ειδικότερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό το χρονικό διάστημα για επικοινωνιακό εργαλείο και εργαλείο προεκλογικό, όπως έκανε αυτή τη στιγμή με την αύξηση κοροϊδία του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ, η οποία έχει εξυναμιστεί ήδη από την ακρίβεια. Η απέτηση λοιπόν των συνδικάτων όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι να επανέλθει ο καθορισμός του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή στα συνδικάτα και στους εργοδότες. Ο δεύτερος τρόπος να αυξηθούν οι αποδοχές των εργαζόμενων είναι οι κλαδικές συμβάσεις. Οι κλαδικές συμβάσεις με τη συγκεκριμένη την ίδια πράξη του 2012 έχουν παγώσει. Αυτή τη στιγμή στην χώρα μας υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις σε σύνολο 38. Από αυτές έχουν επεκταθεί μόνο οι 5. Μπορούν να γίνουν κλαδικές συμβάσεις? Όχι, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να γίνουν κλαδικές συμβάσεις, διότι η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις διαχρονικά των μνημονίων με συγκεκριμένες διατάξεις έχουν φράξει αυτό το δρόμο προς την υπογραφή και στη σύναψη κλαδικών συλλογικών συμβάσεων μέσω του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, όπου εκεί υπογράφονται το σύνολο των κλαδικών. Είμαι ψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά. Θα ήθελα και εγώ με τη χαρά μου να εκφράσω, με την σειρά μου, να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ με κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς και υποψήφιους ευρωβουλευτές στον ομό της Κοζάνης. Πριν από λίγο ήρθαμε από την Πτολεμαΐδα, όπου κάναμε μια περιοδία όπου μπορέσαμε και μιλήσαμε με τους πολίτες της Πτολεμαΐδας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην περιοχή. Και αντίστοιχα ήρθαμε και στην Κοζάνη, όπου κάναμε μια αντίστοιχη περιοδία, μιλήσαμε και εδώ με τους πολίτες, γιατί θέλαμε και να ενημερωθούμε, αλλά θέλαμε και να ενημερώσουμε για τις θέσεις της Νέας Αριστεράς. Η Νέα Αριστερά μπαίνει σε αυτή την κρίσιμη μάχη των ευρωεκλογών ως ένα νέο κόμμα και θα δώσει αυτή τη μάχη ακριβώς επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία και οι ευρωεκλογές αυτές καθ' αυτές, αλλά και για τη Νέα Αριστερά την ίδια να μπορέσει να γεμίσει ένα μεγάλο πολιτικό κενό το οποίο υπάρχει. Το πολιτικό κενό αυτό το οποίο υπάρχει προκύπτει από το γεγονός ότι από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την οποία υπάρχει μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια, κοινωνική δυσαρέσκεια την οποία την εισπράξαμε και την αφουγκραστήκαμε
και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα, αλλά και σε όλες τις περιοδίες που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα και η οποία οφείλεται κυρίως για τη μεγάλη κρίση της ακρίβειας και τον πληθωρισμό, τη μείωση της πραγματικής αγοριστικής δύναμης των οικοκυριών, για το γεγονός ότι η δημόσια υγεία βρίσκεται σε μαύρο χάλι δυστυχώς μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και για μια σειρά από άλλα ζητήματα. Το πολιτικό κενό προκύπτει από το γεγονός ότι αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν εισπράτεται από την αντιπολίτευση. Φαίνεται ότι η αντιπολίτευση με έναν τρόπο απαξιώνεται στην πραγματικότητα και δεν μπορεί να αποτελέσει μια φωνή ανταγωνιστική για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όταν λέμε αντιπολίτευση, εννοούμε την προοδευτική αντιπολίτευση, την αντιπολίτευση σε όλες τις εκφάνσεις και με τη μορφή που έχει πάρει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και δυστυχώς αποτελεί το χειρότερο παράδειγμα των κοινωνικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η λεγόμενη πράσινη μετάβαση όταν γίνεται χωρίς σχέδιο και κυρίως όταν γίνεται χωρίς να υπολογίζεται το κοινωνικό αποτύπωμα. Η αποβιομηχάνηση είναι μια τάση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία παρά το γεγονός ότι οι μακροοικονομικοί δείκτες μπορεί να δείχνουν μια ανάπτυξη, το γεγονός ότι έχουμε βιομηχανίες οι οποίες κλείνουν όχι μόνο εδώ στην περιοχή της Κοζάνης, αλλά είναι και η Λάρκο ή σε περιοχές και της Φλόρινας, του Κιλκής, στη Θεσσαλονίκη ή ακόμα και στην Αθήνα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο και δεν εφαρμόζει πολιτικές σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτόν τον σκοπό. Και εδώ ερχόμαστε στη σημασία των ευρωεκλογών και με αυτό θα κλείσω. Αυτή τη στιγμή όλο και περισσότερο διαπιστώνουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη ζωή μας. Αυτό το βλέπουμε και με την πράσινη μετάβαση που ανέφερα πριν, αυτό το βλέπουμε και με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου και του συμφώνου σταθερότητας, όπου δυστυχώς η λιτότητα, κάτι το οποίο το έχουμε βιώσει με βαθύ πόνο στη χώρα μας, συνεχίζει να είναι το βασικό μακροοικονομικό πλαίσιο. Το βλέπουμε δυστυχώς υπάρχει το ζήτημα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, όπου χρειάζονται ισχυρές φωνές. Καταφέραμε μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καταρχάς να δημιουργηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα των 11 βουλευτών και να παράξει απίστευτο έργο μέσα στη Βουλή με την παρουσία των 11 σπουδαίων αυτών προσωπικότητων στην Βουλή. Από εκεί και πέρα την ίδια ώρα ταυτόχρονα όλοι οι υπόλοιποι παίρναμε έμπνευση από αυτή την δράση και φτιάξαμε σε όλη την Ελλάδα οργανώσεις. Γίνανε παραπάνω από 150 με 200 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα με θέμα τη συγκρότηση των νέων οργανώσεων. Κάναμε τη συνδιάσκεψή μας. Στήσαμε, το κόμμα απέκτησε ταυτότητα και φυσικά επίσημη ύπαρξη στον Άριο Πάγο και κατεβαίνουμε στις ευρωεκλογές με ένα ευρωψηφοδέλτιο για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανος για το κάθε όνομα ξεχωριστά από τα 42 και από το γεγονός ότι και εγώ είμαι σε αυτά τα 42 ονόματα, διότι τα βιογραφικά είναι καταπληκτικά. Πολλές φορές ένιωσα άσχημα για το δικό μου βιογραφικό βλέποντας ποιοι συμμετέχουν και τι έχουν πετύχει στη ζωή τους. Νιώθω πολύ περήφανος που δεν κοίταξε η Νέα Αριστερά να βάλει άτομα που απλά προέρχονται από το jet set και είναι γνωστοί στο Πανελλήνιο και είναι απλά λαοπρόβλητα άτομα χωρίς περιεχόμενο. Δεν πατήσαμε αυτή την παρανόφλουδα και μείναμε στην ουσία της πολιτικής όπως είναι και το σύνθημά μας. Η πολιτική επιστρέφει είναι ένα σύνθημα που μας εμπνέει γιατί το νιώσαμε να συμβαίνει σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε τους προηγούμενους μήνες και εκεί πρώτα εμείς καταλάβαμε τις δυνατότητές μας, τις δυνατότητες των στελεχών μας και έτσι λοιπόν με αυτοπεποίθηση ζητάμε την ψήφο από τον ελληνικό λαό θεωρώντας ότι μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι η αριστερά δεν έχει πει την τελευταία της λέξη σε αυτή τη χώρα. Η αριστερά μπορεί και πρέπει να ξανακυβερνήσει. Είμαι εδώ σήμερα, διότι βρίσκομαι στην ουσία στην καρδιά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, ακόμη και σήμερα νομίζω. Οφείλουμε πάρα πολλά στη
στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Όλη η Ελλάδα στήριξε τη βιομηχανία αλλά και τον εξηλεκτρισμό της χώρας. Εσείς εδώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αφενός πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ισχυρή αντιπροσώπευση στην Ευρωβουλή, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα ζητήματα, για παράδειγμα του Ταμείου της Δίκαιης Μετάβασης, αποφασίζονται και διαπραγματεύονται και εκεί, και αυτό ήταν κάτι που το έχετε βιώσει δυστυχώς αρνητικά πολύ καλά, όπως βέβαια και οι εθνικές πολιτικές και το πώς εφαρμόζεται με τα κονδύλια τα οποία θα έπρεπε να έρχονται εδώ και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 5 χρόνια από το 5% πήγε στο 1% και δεν επέρνει τη μέρημνα ως πολιτεία, ως οφείλει για την δίκαιη μετάβαση αυτών των περιοχών. Αυτά τα ζητήματα βέβαια τα έχει αναδείξει, νομίζω και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ συγκεκριμένα και η βουλεύτρια μας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Έχει κάνει αρκετή δουλειά σε αυτά. Τώρα, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα παράδοξο, αν και την μισή περίπου ομιλία μου την είπε ήδη ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, οπότε θα προσπαθήσω να αλλάξω αυτό που θα έλεγα, αλλά θα είναι σχεδόν τα ίδια. Θέλω να επικεντρωθώ σε ένα παράδοξο, ότι και ακόμη και σήμερα, αλλά και πριν τις εθνικές εκλογές, είχαμε μία εικόνα η οποία ήταν και είναι άσχημη για την οικονομία, την πραγματική οικονομία. Αναφέρομαι δηλαδή αυτό που βιώνουμε όλοι και όλες οι πολίτες. Όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ακρίβεια, η οποία πια έχει πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, του ΙΟΒΕ, της Eurostat, που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η προτελευταία από τον πάτο, δηλαδή η προτελευταία πριν τη Βουλγαρία, όσον αφορά στο κατακεφαλή ΑΕΠ. Η περιοχή που πλήττεται και ο κόσμος υποφέρει, τα μαγαζιά κλείνουν, οι νέοι παίρνουν, ερημοποιείται όλη η Δυτική Μακεδονία. Ζούμε αυτή την κατάσταση με μια τελείως άδικη μετάβαση, μάλλον δεν γίνεται καν, δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Και εν όψη ευρωεκλογών, πολύ χρήσιμων, όπως είπαμε, και στα θέματα της οικονομίας, αλλά και στα θέματα τα γεωπολιτικά και στην άνοδο της ακροδεξιάς, τα βάζω όλα και την κοινωνική ατζέντα. Μέσα αυτή λοιπόν την συνθήκη, ο αντιπεριφερειάρχης Πλώρινας, ο κ. Στάσικας, έδωσε την αιγίδα της περιφέρειας και οργάνωσε μία διημερίδα όπου θα συντονίζει ο κ. Σταθικάς, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με τον τραγικό τίτλο «Φλόρινα, ο Βόρειος», πώς το λέει, ένα πολύ, θα τον πρώτο τίτλο. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο. Είναι δύο μέρες με εισηγήσεις απόστρατων στρατιωτικών για τη μάχη του Σόροβιτς. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι ντροπή να πηγαίνουμε την κοινωνία 100 χρόνια πίσω, να γίνονται τέτοιες ημερίδες. Εγώ είπα ότι χαρακτήριζε ότι είναι εθνικιστικό και παραλήρημα και μυσαλλοδοξία. Δεν μας αξίζει και δεν είναι αυτή η περιοχή μας και δεν είναι αυτή η ανάγκη. Είναι απαράδεκτα και μάλιστα κάλεσα στοπικούς άρχοντες, δημάρχους, τον Μητροπολίτη και όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτησες να μην νομοποιήσουν αυτή την διοργάνωση με την παρουσία τους. Και επειδή είπα συμπολίτησες, να πω κιόλας ότι εντάξει, αυτό συνάδει με όλη τη φιλοσοφία της διημερίδας. Δεν υπάρχει γυναίκα εισηγήτρια, το διαδείγμα φυσικά αυτό δεν είναι και περίεργο μπροστά σε όλα τα άλλα. Είναι απαράδεκτο και περιμένω να δω πραγματικά την αντίδραση και των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά και των τοπικών αρχών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να πάει η περιοχή 100 χρόνια πίσω και θα φτάνει ως εδώ.